οι λόγοι της επίσκεψης είναι καταρχήν ήθελα να πω ότι ίσως για πρώτη φορά έρχεται πρόεδρος τεχνικού επιμελητηρίου στοιχείου. Ζούμε μια περίοδο που οι συνάδελφοι μηχανικοί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα κύρια προβλήματα είναι το πρόβλημα της ανεργίας και το ασφαλιστικό ζήτημα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε προτάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα είτε με γρήγορη απορρόφηση έργων ΕΣΠΑ, να δούμε πώς μπορούν να δρομολογηθούν όλα αυτά κατά το δυνατόν συντομότερα. Κάτι που είναι απαραίτητο γιατί είναι ουσιαστικά οι μόνοι πόροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να γίνουν έργα. Από εκεί και πέρα κάνουμε μια συζήτηση με τους συναδέλφους για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Ο τελευταίος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα δημοπράτησης έργων καθότι πρέπει να βγουν σύμφωνα με την νομοθεσία νέα πρότυπα τεύχη. Συζητάμε με τους αρμόδιους φορείς και γι' αυτό υπήρχε και μία επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη για να συζητήσουμε πώς μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά τα έργα. Τέθηκε στη συζήτηση που κάναμε η προτεραιότητα που υπάρχει για τυχείο, για την αναβάθμιση, για τα έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου και πώς μπορεί να προχωρήσει η χρηματοδότηση και η εξέλιξη του έργου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να παραμείνει Ιχείος ένας τουριστικός προορισμός. Από εκεί πέρα θα ακολουθήσει η συνάντηση με την Ομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου με τους επιστημονικούς συλλόγους της Ιχείου για να δούμε τα καθημερινά ζητήματα των μηχανικών. Υπάρχει στη διαβούλευση ένα νέο νόμο σχέδιο σχετικά με την τροποποίηση του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, του νέου οικοδομικού κανονισμού και του νόμου των αυθαιρέτων. Οπότε θα κάνουμε μία συζήτηση για να δούμε ποιες είναι οι παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Γενικότερα ο λόγος της επίσκεψης είναι να δούμε τα θέματα της Ιχείου, να δούμε τοπικά προβλήματα και να δούμε και γενικότερα τα θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μία δύσκολη θέση, ίσως ο κλάδος που έχει χτυπηθεί περισσότερο από όλους. Κοιτάξτε, εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας και αυτό το αποδείξαμε και με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Εμείς κοιτάμε να προστατεύσουμε κατά το δυνατόν τους συναδέλφους και θα συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα με ρεαλιστικές προτάσεις προσπαθούμε να προσεγγίσουμε θέματα. Το να μας ακούσει η κυβέρνηση ίσως είναι προς το καλό όλων. Αν δεν μας ακούσει θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε και να καταθέτουμε θετικές προτάσεις.